Με συγκέντρωση τρακτέρ στις πλατείες των χωριών θα αρχίσουν την ερχόμενη Τρίτη οι αγρότες στο νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Νέο κύκλο κινητοποιήσεων ξεκινούν από την Τρίτη 21 πρώτου οι αγρότες, όπως αποφάσισαν το μεσημέρι της Κυριακής στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα. Από τις 21 του μηνός και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου αποφασίστηκε συγκέντρωση τρακτέρ στις πλατείες των χωριών. Από τη συμμετοχή θα εξαρτηθεί αν θα γίνει το επόμενο βήμα που θα είναι η κάθοδος στους εθνικούς δρόμους. Επίσης θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική κινητοποίηση των αγροτών έξω από τη ΔΟΗ με στόχο την ανάδειξη του θέματος της στήρησης λογιστικών βιβλίων που καίει τους αγρότες. Δεδομένη ακόμη, θα πρέπει να θεωρείται η διοργάνωση μεγάλου αγροτικού συλλαλητηρίου την 1η Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη κατά τα εγγένεια της έκθεσης γεωργικών προϊόντων αγρότικα. Υπάρχουν, καταρχήν, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εμείς ήμασταν εχθές στη Λάρισα, όπου έγινε μια συγκέντρωση εκεί περίπου 40 συλλόγων από όλη σχεδόν θα έλεγα την Ελλάδα. Είχε από την Κρήτη, είχε από την Πελοπόννησο, είχε από την Αχαΐα, είχε από παντού. Δεν θυμάμαι τώρα όλες τις περιοχές. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όσον αφορά τις αντιδράσεις και τους λόγους της αντίδρασης. Με κύριο αίτημα φυσικά το φορολογικό, όπου ουσιαστικά είναι ο δούριος ύπος για να τελειώνουμε και εμείς πλέον από αγρότες και κυρίως ο μικρομεσαίος αγρότης και να αρχίσει να γίνεται αυτό που γίνεται και στην Ευρώπη, να συρρυκνώνεται η γη σε λίγους και πλέον να υπάρχει και ο έλεγχος της τροφής, δηλαδή αυτοί που θα αντέξουν, αυτοί θα επιβιώσουν και πλέον θα ελέγχουν και πολλά πράγματα. Βέβαια, και αυτό θα συμβεί βγάζοντας τους μικρομεσαίους αγρότες από τη μέση. Δηλαδή από για μια εξόντωση πέρα. Των αγροτών δηλαδή. Μια εξόντωση των αγροτών κάνει. Ναι, έτσι ακριβώς. Των μικρομεσαίων αγροτών. Από εκεί και πέρα το 10.000 μεικτό είναι ένα ποσό το οποίο από μόνο του σε οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα. Γιατί 10.000 μεικτό είναι περίπου 2.000 ευρώ καθαρά ή 1.000 ευρώ καθαρά, τα οποία σίγουρα δεν φτάνουν σαν ποσό για να καλύπτεις όχι το φόρο από το καθαρό εισόδημα, αλλά δεν φτάνουν να καλύπτεις ούτε καν τα χρήματα του επιτιδεύματος, του λογιστή, του κλείσιμου των βιβλίων, την προκαταβολή του φόρου και δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι για να το τεκμηριώνουμε κιόλας αυτό που λέμε. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν Σύλλογος Δήμου Καβάλας είχαμε χθες Γενική Συνέλευση που έγινε και μια ενημέρωση από κάποιον λογιστή εδώ Καβαλιώτη σχετικά με κάποιες λεπτομέρειες. Περιμένουμε κάποιες διευκρινιστικές για κάποια επιμέρους θέματα. Έχει πάρει αναβολή το συγκεκριμένο θέμα μέχρι τις 30 Μαρτίου. Και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε ότι ανάλογα με τη συμμετοχή που θα υπάρχει, γιατί ο κόσμος είναι απογοητευμένος και βλέπουμε κάποιοι ότι όταν ακούν τι ακριβώς θα συμβεί είναι σαν να ξυπνούν από λίθαργο ξαφνικά και χτυπάνε το κεφάλι τους στο ταβάνι, κάπως έτσι συμπεριφέρονται. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα αντιδράσουμε εμείς. Εμείς ακούσαμε τι είπαν αυτοί χθες στη Λάρισα, είπαμε τις απόψεις μας γενικότερα και πιθανό να υπάρχουν και συναντήσεις με τους γύρω συλλόγους εδώ για να δούμε αν τελικά θα συμπορευτούμε στις απόψεις και όχι μόνο στο φορολογικό, γιατί εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμφωνεί κάποιος, στα επιμέρους θέματα, γιατί κάθε περιοχή έχει τα δικά της ξεχωριστά προβλήματα, όπως εμείς έχουμε εδώ τον αγωγό, κάποιοι άλλοι έχουν κάποια άλλα προβλήματα. Να δούμε πώς θα χειριστούμε όλα αυτά, ποια θα είναι τα αιτήματα που θα μπουν σαν περιοχή εδώ και σε ποια θα συμφωνήσουμε και γενικότερα γίνονται συνεχώς συναντήσεις και συσκέψεις για το πώς θα αντιδράσουμε ανάλογα με τη συμμετοχή που θα έχουμε. Δεν έχουμε άμεση ανακοινώσιμη κινητοποίηση ακόμα. Είμαστε σε διαβούλευση, έτσι. Εμείς εδώ στην περιοχή είμαστε σε διαβούλευση. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα κινητοποιηθούμε πλέον όχι στην μορφή της διαβούλευσης, αλλά στη μορφή της σύγκρουσης και της ανατροπής των συγκεκριμένων μέτρων. Αρκεί να υπάρχει και η απαραίτητη συμμετοχή. Γιατί έτσι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.